Αναδασωτές κηρύχτηκαν σήμερα με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης οι εκτάσεις που κάηκαν από την πυρηνή λέλαπα που έπληξε τον νότιο Ρέθυμνο. Η διάνοιξη δρόμων για την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και μια ειδική μελέτη προστασίας της περιοχής αποτελούν προτεραιότητα και σήμερα υπήρξε σχετική συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη με τον Δήμαρχο, τους εκπροσώπους του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αναζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να υλοποιηθούν τα σχετικά έργα. Ανοίγει και ο κωδικός στο ΕΣΠΑ σχετικά με αυτές τις παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι όταν είναι έτοιμη μια μελέτη θα έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και αν αυτή η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη να την εντάξουμε στο ΕΣΠΑ και του χρόνου να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις που τυχόν δημιουργηθούν που πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο. Κάνουμε σήμερα αυτή την τεχνική συνάντηση με την πυροσβεστική υπηρεσία, με το Δασαρχείο, που είναι και οι αρμόδιες υπηρεσίες, να μας υποδείξουν το τι θα πρέπει να αναθέσουμε εμείς ως μελέτη, βέβαια και με το Δήμαρχο της περιοχής. Και στη συνέχεια θα ανατεθεί από εμάς η μελέτη αυτή και θα εκτελεστούν τα έργα τα οποία θα υποδείξει η επιστήμη ότι πρέπει να γίνουν εκεί, προκειμένου να μην έχουμε πάλι τέτοιες καταστροφικές συνέπειες από μια τέτοια φωτιά. Οι μελέτες αυτές θα συμβάλλουν στην προστασία της περιοχής όχι μόνο από τις ενδεχόμενες νέες φωτιές, αλλά και από τα πρωτοβρόχια τα οποία απειλούν τα χωριά που επλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά. Πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων στην περιοχή, γιατί αν μη τι άλλο με τα πρώτα νερά του χειμώνα θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και αυτό θα προσπαθήσουμε με πάση θυσία να αποφύγουμε. Για να γίνουν λοιπόν αυτά, περιμετρικά των χωριών και όπου υπάρχουν ρέματα πρέπει να καθαριστούν και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί εκτός του ότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, σίγουρα θα έχουμε και καταστροφές αγροτικής οδοποιίας και όλα αυτά. Θα δούμε αν χρειάζεται κάτι να κάνουμε παραπάνω εμείς ως περιφερειακή ενότητα. Θα το κάνουμε σε συνεργασία με το Δήμο. Σίγουρα δεν τους αφήνουμε μόνους. Εν τω μεταξύ, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου με το Δήμαρχο της περιοχής και τη συνδρομή του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη καταβάλουν προσπάθειες και είναι σε επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αναζητηθεί τρόπος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων ώστε να αγοραστούν οι ζωοτροφές τους. Αυτό που προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι αν υπάρχει δυνατότητα, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουμε στους κτηνοτρόφους ζωοτροφές, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν στην περιοχή 5 με 6.000 εγωπρόβατα που δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε που τα σταματήσουν καν. Και επειδή είναι στην φάση της εγκυμοσύνης που χρειάζεται συγκεκριμένο συστηρέσιο και διατροφή, δεν έχουν καν που τα σταματήσουν. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα εξασφαλίσουμε ζωοτροφές άμεσα. Υπηρεσίες και φορείς είναι σε διαρκείς διαβουλεύσεις αναζητώντας τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά που αφάνισε πράσινο και έκανε κάρβουνο χιλιάδες στρέμματα γης.